3-15 τι στόχους έχετε βάλει που λέτε αυτή τη χρονιά θα τους πετύχω. Δεν τους πέντε. Να σου πω, δεν βάζω στόχους. Δεν και καλά να γίνει αυτό. Όπως βγει. Όπως βγει. Όπως βγει. Δεν βάζω στόχους. Υπάρχει κάποιος ρόλος στον οποίο έχετε ζηλέψει πολύ, ας πούμε, και θέλετε να... Πολλοί ρόλοι που έχω ζηλέψει και που είναι για την ηλικία μου και είναι ωραίοι και αυτά. Από αυτούς. Θέλει, πώς να σου πω, θέλει την κατάλληλη ώρα, να έχεις τον κατάλληλο παρτενέρ, την κατάλληλη επιχείρηση. Ναι. Οπότε μόλις δοθεί η ευκαιρία, ναι, σίγουρα θα βεβαίως. Το ελπίζουμε πάρα πολύ. Τι θα λέγατε εσείς στον κόσμο, ποιο θα ήταν το δικό σας μήνυμα αισιοδοξίας, ελπίδας, κάτι? Αισιοδοξία. Δεν είμαστε και πολύ αισιόδοξοι πώς θα το κάνουμε αυτή την εποχή. Ό,τι είναι και το καλό μας να είναι και να βγει μια κυβέρνηση που κάτι να κάνει. Ελπίζετε ότι θα αλλάξει τίποτα τώρα με τις εκλογές? Κάτι λένε ότι θα αλλάξει. Κάτι λέμε ότι θα αλλάξει. Ναι, είναι βάρβαρο να έχουμε τα ίδια πρόσωπα χρόνια για χρόνια για χρόνια για χρόνια. Είναι βάρβαρο. Αλλά δεν ξέρω... Και με τον Τσίπρα δεν είμαι πολύ ενθουσιασμένη για να πω ότι πετάω τη σκούφια μου. Να πείτε ότι θα δείτε με ριζική αλλαγή. Δεν ξέρω. Είμαι μία τυφλή που περπατάω στα τυφλά. Κώστας, πω, και ποια είναι αυτή? Δεν ξέρω, θα το σκοτώσω. Σας πείνω, Μάρθα Καραγιάν. Τι κάνει, τι βασικά μπορεί να θαυμάσει έναν άνθρωπο και τι μπορεί να μισήσει? Που το συχαίνεται αυτό. Θα σου πω, όχι, συχαίνω με το ψέμα, το συχαίνω με πάρα πολύ. Αλλά δυστυχώς μόνο ψέματα ακούμε. Και το πνεύμα. Πολύ σημαντικό το πνεύμα. Ναι. Και έχω πάρει μια πολύ ωραία αύρα και ένα πολύ ωραίο πνεύμα τη Μάρθα Καραγιάννη. Ελάτε όλοι να απολαύσετε την παράσταση. Κάτω βρε παρτάλια. Ο άνδρας που θα παντρευτώ θα έχει φίνους τρόπους. Θα κάνει πάντα συντροφιά με πλούσιους ανθρώπους. Θα έχει αυτοκίνητο και δεν θα μου θυμώνει όταν του λέω δώσε μου λιγάκι το τιμόνι. Αυτοκίνητο περνάει, το νησί δεν συγχωνάει.